παρεμβληθώ για ένα λεπτό πριν τον κύριο Καμένο, αλλά δεν μου το επέτρεψε. Καταθέτω την επίσημη επιμαγνητοφώνηση που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο σταθμός Αθήνα 984 με την συνέντευξη του κυρίου Τρίτσα την 5η 28 Ενδεκάτου 2013, ώρα 13:35. Εντάξει. Καλή. Πολύ καλή. Καλύτερα. Και ακριβώς επειδή ήταν μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις, είπα να καταστεί τμήμα της κοινοβουλευτικής ιστορίας με την κατάθεσή της στα πρακτικά της Βουλής. Και μία λέξη σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Καμένος. Καταρχάς, όλα όσα ζητάει να διερευνηθούν, πολλά από τα οποία ορθώς ζητάει να διερευνηθούν, έχουν διερευνηθεί εις βάθος και από την Προκαταρκτική Επιτροπή και από την Επιτροπή Εξοπλισμών ως εξεταστική, η οποία διερεύνησε όλα αυτά τα ζητήματα. Και όπου θα μπορούσε να έχει θέσει όλα τα θέματα που θέλει, όπως τα έθετε σε μένα, ζητώντας από μένα απαντήσεις, να διερευνήσω εγώ δηλαδή, και ορθώς το έθετε, και να του δώσω απαντήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Και το έκανα αυτό. Δεύτερο, πρέπει να διευκρινίσω για πολλωστή φορά ότι ακριβώς επειδή η Φέροσταλ συνελήφθη με παράνομες πληρωμές, απευλήθη από τη σύμβαση του 2010 και τον νόμο. Δεν είναι μέρος της σύμβασης. Ακριβώς ως εταιρεία ενεχόμενη σε παράνομες πληρωμές. Και οι μισθοδόροι μέλλοντες. Επίσης, για να μην υπάρχει καμία αχλή μυστηρίου, το ποια εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία πράγματι είναι ένα ζήτημα του εταιρικού δικαίου. Και αυτό λένε οι 5 γνωμοδοτήσεις που είχαμε καταθέσει από τότε στη Βουλή. Ότι είναι συνδεδεμένη η εταιρεία. Θα αρκούσε πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Καμένος και το είχα πει στη Βουλή. Ότι η Abu Dhabi Mar είναι αντισυμβαλόμενή μας και έχει ευθύνη συμβατική για οτιδήποτε σχετίζεται με την Privy Invest. Αλλά η Privy Invest από μόνη της, επειδή είναι μέτοχος της Abu Dhabi Mar, ο ένας από τους δύο, μαζί με τη βασιλική οικογένεια, είναι συνδεδεμένη με την Abu Dhabi Mar. Αυτό λένε 5 καθηγητές. Και η Λαζάρ, έχοντας διερευνήσει την Abu Dhabi Mar, διερεύνησε και τους μετόχους της και έχει και την πλήρη εικόνα της Privy Invest. Το μετοχολόγιο που σας έδωσα της Abu Dhabi Mar αναδεικνύει το ρόλο της Privy Invest. Εν πάση περιπτώσει, για πρώτη και μόνη φορά στα χρονικά του Κοινοβουλίου, πήρα την πρωτοβουλία και έφερα ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής τον εκπρόσωπο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΧΑΝΤΕΒΕ, της ThyssenKrupp Marine Systems, τον κύριο Ατσβοντίεν, και τον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο και της Abu Dhabi Mar και της Privy Invest, που είναι ο κύριος Ισκαντάρ Σάφα. Σας τους έφερα ενώπιον της Επιτροπής και σας είπα, ρωτήστε, αποκαλύψτε, πιέστε, μην έρθετε μετά να πείτε ότι δεν ρώτησα αυτά που ήθελα. Και όταν είδα τη δυστοκία της αντιπολίτευσης τότε να υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, πιεστικές, αιχμηρές, λέω θα τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Να απαντήσετε στη Βουλή τι πρόκειται να κάνετε, ποιοι είστε, τι έχετε κάνει. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εντάξει. Άρα έχετε δει τα πρόσωπα, ξέρετε ποιοι είναι, θα μπορούσατε να έχετε διερευνήσει τα πάντα και μπορείτε να κάνετε όλες τις ερωτήσεις σας μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Εξεταστική Επιτροπή τι είναι? Η Εξεταστική Επιτροπή είναι το θεσμικό όχημα για να πει ο κύριος Τσίπρας ότι ξέρετε, έχουμε θέσει υποέλεγχο την κυβέρνηση. Έχουμε θέσει υποέλεγχο το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε θέσει υποέλεγχο τον εφιάλτη μας, τον κύριο Βενιζέλο. Αυτό είναι το θέμα. Κυρία Φωτίου, συνεχώς διακόπτεται. Σας παρατηρώ τόση ώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μην ασχολείστε. Μην ασχολείστε, κύριε Πρόεδρε. Όπως απέτυχε η στρατηγική της εφόδου το 2012
λόγω του Πασόκ και χάρη στον Πασόκ, έτσι θα αποτύχει και στο μέλλον. Δεν έχει περιθώριο άλλο η στρατηγική αυτή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,